Ο Ιάσονας άφησε κάτι γράμματα, τα οποία πολύ συγκίνησαν τα παιδιά. Αλλά ήταν όλα τα γράμματα μέσα στους φακέλους. Εσύ άφησες κάτι γράμματα που έλειπαν δύο χαρτάκια από μέσα. Ήταν του Δημήτρη και του Δήμου. Για πες μας. Εγώ φεύγοντας από εδώ, επειδή όντως κακία δεν έχω κρατήσει σε κανέναν. Απλώς είναι κάποια άτομα τα οποία από εδώ έξω δεν θα ήθελα να συναναστραφώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή στον καλά που έφυγα, είπα ότι μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημο να μιλάνε όλοι τόσο άσχημα για μένα και να μην υπάρχει στο και ένας να πει ένα θετικό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά πέτα, γιατί εκείνη την ώρα η Ανδριάννα και μου λέει: «Εσύ μπορείς να βρεις ένα θετικό για όλους μας?» Και της λέω: «Ναι, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν». Και γι' αυτό το λόγο κάθισα το βράδυ πριν φύγω και έγραψα αυτές τις κάρτες και έγραψα τρία θετικά στον καθένα. Έβαλα τις κάρτες με την Έμιλη μέσα στους φακέλους. Συγκεκριμένα η Έμιλη τους έβαλε, εγώ τους τσέκαρα, τους άφησα και έφυγα. Εγώ όταν πήρα τα φακελάκια αυτά τα οποία μας είπε η Έμιλη, ότι εσύ τα είχες γράψει και η Έμιλη τα είχε βάλει μέσα στους φακέλους και τα είχε αφήσει πάνω στο καμαρίνι, τα οποία εμένα μου τα έδωσαν και τα έφερα εδώ, έλειπαν του Δημήτρη και του Δήμου. Ναι. Έχεις καμιά εξήγηση? Έχω, αλλά δεν μπορώ να την εκφράσω. Δηλαδή? Επειδή δεν έχω αποδείξεις ότι πω θα είναι μία δικιά μου εικασία και δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να γίνει τώρα. Καλά, εικασίες εκείνη την ημέρα έγιναν πολλές. Ναι. Η Έμιλη είπε ότι μπορεί να το έκανε. Ποια έχεις πει, Έμιλη, εσύ? Είχα πει ότι το είχα αφήσει στο καμαρίνι και ότι μπορεί να το πήρε κάποια κοπέλα. Ποια κοπέλα, έχεις και πει όνομα? Και συγκεκριμένα είχα πει την Ανδριάννα, την γιατί Ανδριάννα με είχε ρωτήσει τι είναι αυτή η φάκελ και της είπα. Και μετά εξαφανίστηκαν, ναι, και λέω, μάλιστα, ίσως είναι εκείνη. Εσύ είπες ότι το έκανε η Ανδριάννα. Μετά η Σωτηρία είπε ότι το έκανες εσύ. Και μετά ο Νίκος είπε ότι το έκανε η Νίκη. Δηλαδή, κατάλαβες, όλοι έχουν πει κάτι. Όχι όλοι, οι τρεις. Ότι το έκανα εγώ. Περίμενα να πάω και ξενευτεί εδώ. Η Νίκη, πραγματικά που περιγράφει εδώ τα που μίλαγε, και τις δύο στιγμές που είπε ψέματα, κάνει έτσι ο Μαλίντης. Και το κάνει. Το κάνει. Νίκη μου, πραγματικά, κοίταξε με στα μάτια. Μήπως εσύ δεν έβαλες τα δύο γράμματα για να δημιουργήσεις τον χάος? Αυτά έχεις στο κινητό της, καλή. Τα έχω στο κινητό μου στις σημειώσεις. Τρία για τον καθένα. Πρώτα τα είχα γράψει στο κινητό μου. Όσο παράλληλα έφτιαχνα τους κορμούς και τα τσίσκεκ που σας άφησα. Μπράβο, ρε, δικά ραφά. Γιατί τα έκανα όντως όλα παράλληλα, γιατί έφευγε η πτήση μου. Καταπληκτικό το άσχετο. Ο κορμός τρομερός. Πραγματικά, απαιτώ ένα συγγνώμη. Okay. Το απαιτώ αυτή τη στιγμή, μόνο που το σκέφτηκες. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Όχι, απαιτώ ένα συγγνώμη, γιατί τώρα με ανεβαίνει το στο κεφάλι. Και τώρα, όχι, τώρα, μόνο τώρα, που το σκέφτηκες. Ακόμα πιστεύω πως το έκανες. Επειδή, ρε, δεν είναι λίγο παράλογο είτε η Ανδριάννα, είτε η Σωτηρία, είτε κάποιον κορίτσι να πάρει. Εγώ φεύγοντας, γιατί να το κάνω, τι κέρδος είχα? Αυτό μου κερδίσετε, ρε. Ποιο? Το ότι έμεινα εδώ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες να δέχομαι ένα πόλεμο χωρίς να απαντάω. Να κάθομαι στον καλά. Να τρώω βέλη από όλους, χωρίς να μιλήσω. Και να φύγω και πάλι να κάνω κάτι κακό, γιατί? Και επίσης με τον Δημήτρη δεν είχε ποτέ κάτι η Νίκη. Όχι, το... Εδώ είχαμε οριακά τσακωθεί επειδή πήρε το μέρος του όταν εμείς πάσαμε. Δηλαδή, άντε πες... Ίσα-ίσα έμαθα ότι πολύ βόλεψε να πέσουν οι κατηγορίες αλλού. Και στο Δημήτρη, που δεν έβαλε το όνομα του, το έκανε, ήταν έξυπνη κίνηση. Στο δίνω αυτό. Εσύ τα σκέφτεσαι μάλλον τόσο πολύ. Καλά, δεν είναι λίγο παράλογο κάποια πρακορίτσια? Αλήθεια. Να πάρει. Δεν νομίζω. Ξέρω εγώ, μπορεί εξελίξει. Αρχικά η Μαρινά είδαν ότι η φάκελη ήταν γεμάτη. Αρχικά. Αφού ήταν, ήρθαν εδώ πέρα. Και η Νίκη, τρία άτομα. Άρα μόνο δύο κορίτσια μένουν, ένα πλέον τα μαθηματικά. Είσαι καλή, σου το δίνω αυτό. Καταλαβες. Μόνο η Ανδριάννα και η Σωτηρία είναι η ένοχη, όπως έχω καταλάβει. Όχι, για την Νίκη μάλλον είμαι κι εγώ. Ακόμα αυτό και το μικρό, μικρό. Και εσύ. Βέβαια κι εγώ μπορώ να είμαι. Τι? Αφού εσύ είσαι καλά, υποστηρίξατε ότι του είδε του φάκελου για μάθου. Στο καμαρίνι. Απλά λέω ότι τους, η Έμιλη του έβαζε το χαρτί με το φάκελο. Και ήταν και η Μαρίνα μπροστά, νομίζω. Έτσι δεν είναι το story. Εγώ.
Εγώ για την Έμιλη που την έζησα, κόβω το χέρι μου ότι δεν θα το χάλαγε ποτέ όλο αυτό. Γιατί ξέρουμε πόση αγάπη το έκανα. Άρα ποιες εννοείς μάλλον ότι βολεύει αυτό που λέει ο Νίκος. Να πω την αλήθεια, θεωρώ ότι τη μόνη που βόλευε και θα ήταν ικανή να το κάνει είναι η Ανδριάννα. Μην απαντήσεις, σε παρακαλώ. Έχει έρθει σκόπιμα η κοπέλα εδώ. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Γι' αυτό είπα, είναι απλά μία εικασία. Όλο αυτό γίνεται για σένα και για μένα. Και μπορεί να είναι full άστοχη. Μην της απαντάς καν. Δεν με ενδιέφερε να πάρω γράμμα από σένα, άρα δεν έχει. Και άμα τα πήρε, δεν δημιούργησε κάτι διαφορετικό από ό,τι νιώθω για σένα. Οπότε μην απαντάς καν. Δεν πειράζει. Απλά είναι πάρα πολύ άσχημο να προσπαθείτε να ακυρώσετε τους ανθρώπους. Και εγώ όντως έκανα κάτι με πάρα πολύ πραγματικά αγάπη εκείνη την ημέρα. Θέλω να φύγω πάρα πολύ όμορφα. Ειδικά η Έμιλη και η Γλυκερία που ήταν στο δωμάτιο, ξέραν ότι έκρυβα τις κάρτες να μην το δει ούτε η Αλεξάνδρα, ούτε η Μαρίνα, ούτε η Σωτηρία, ούτε να μην το δει κανείς για να είναι μια ωραία έκπληξη. Την ετοίμαζε εγώ, ούτε ήθελα να δουν ότι θα ετοιμάσω τα γλυκά. Ήθελα να τους το αφήσω έτσι σαν κάτι πολύ όμορφο. Αυτά ακριβώς είπα για σένα, να ξέρεις, όταν κατηγορήθηκα. Κοίτα, τα έκανε για όλους. Δεν ήμουν για τους Το ξέρω. Είπα ακριβώς αυτά. Είπα ότι ουσιαστικά με όλο αυτό χάλασε μια όμορφη στιγμή που θέλει να μας αφήσει η Νίκη. Εγώ αυτά είπα. Αυτά. Φτάσουν λίγο στο εξής. Είναι απαντάς. Όχι, κάτι καλό της είπα. Ρίδε μου, μην πεθαίνει συνέχεια. Μιλάει και εκείνη. Πες μου λίγο, γιατί εμένεις με τέτοια σταθερότητα σε αυτή σου την άποψη. Για μένα ήταν προφανές. Δεν ήταν καν κάτι το περίπλοκο πως η Νίκη το έκανε. Επειδή η Νίκη πάντα θέλει να είναι το επίκεντρο της συζήτησης. Και έχουμε και κανέναν κοινόν. Και εγώ τσακωθήκα με όλους τους παίχτες και εσύ τσακωθήκες με όλους τους παίχτες. Απλώς αυτό με προβληματίζει είναι πως εσύ ο τσακωμός σου πάντα ξεκινούσε από τη μεριά σου. Που είπες πως σε ακυρώσαμε, δεν σε ακυρώσαμε. Εσύ ακυρώσεις τον εαυτό σου. Δεν νομίζω. Με ποιο τρόπο. Με τα όσα έκανες. Με ποιο τρόπο. Σου είπα, τσακώθηκες με όλους τους παίχτες και σχεδόν πάντα ο τσακωμός ξεκινούσε από τη μεριά σου. Δεν νομίζω ότι ξεκινούσε τσακωμό από την πλευρά μου, αλλά για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις, δεν πρόκειται. Ακόμα και με τον πρόδρομο καταφέρεις να πας να τσακωθείς. Με τον πρόδρομο που είναι ο πιο φιλικός, ευγενικός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι έχω τσακωθεί με τον πρόδρομο. Επειδή δεν. Αυτό που μιλάει ένας άνθρωπος και ανακατεύει όλους τους γύρω-γύρω για να μιλήσει για τη θέση του. Ήταν στον γύρο που μιλούσα δεν. Επίσης. Ας μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του, ρε παιδιά. Δύο μήνες φάγαμε εδώ μέσα. Επίσης, Νίκο, από την αρχή εσύ που είχες όλες αυτές τις απόψεις που είχες, θυμάσαι πόσο χώρο σου δώσαμε και συνέχεια λέγαμε μα δεν το λέει έτσι, το εννοεί αλλιώς. Του δώσαμε χρόνο να αποδείξει ποιος είσαι και εν τέλει υπήρχαν στοιχεία που ήταν όντως καλά σε σένα και είπαμε ότι ναι, μπορεί να έχει κάποιες πεπαλωμένες πεπιθήσεις, αλλά είναι οκ. Okay. Στη Νίκη πιστεύεις ότι δώσανε το ίδιο χώρο? Όχι, όχι. Στη Νίκη δώσαμε πολύ περισσότερο χώρο. Απλά στον Νίκο ήταν από την αρχή η γνώμη αρνητική. Από την αρχή πριν μπήκε από το social media. Αυτή είναι η διαφορά και εγώ έλεγα ότι δώστε του χρόνο. Και η Νίκη ήταν αυτό που κέρδισε την με τη συμπεριφορά της, οπότε... Ξέρεις κάτι, και εμένα μου, βγήκε, ήταν... εμένα μου βγήκε ο τίτλος της κακιάς την δεύτερη εβδομάδα μαζί σου και μετά από εκεί και πέρα ήταν πραγματικά σαν να είμαι σημαδεμένη. Όντως άλλαξε η συμπεριφορά μου. Εγώ βγήκα θετική μαζί σας και όχι, με βγάλανε και από το παιχνίδι. Το καταλαβαίνω πολύ ναι, καλά. Δεν ήσουν κιόλας και δεν τα έχεις δει. Απλώς όντως μετά, ό,τι και να έκανα, έφταιγα για όλα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά και εγώ χτυτική. Ακόμα και τώρα που έφυγα και έκανα κάτι όμορφο, πάλι το θεωρώ τραγικό ότι πέρασε από το μυαλό κάποιου το ότι μπορεί να το έκανα επίτηδες όλο αυτό και να μην έβαλα επίτηδες δύο κάρτες. Μου φαίνεται... Και πάλι αγγίζα μια παλιά που το σκέφτηκε, γιατί σημαίνει ότι για να το σκέφτηκε είναι ικανός να το κάνει εκείνος. Και μου φαίνεται ακραίο που ακούστηκε. Ακραίο. Εάν ήθελα πραγματικά. Με... Όταν συγχύζεται να κάνει αυτό, ρε, όχι εάν έφευγα από το παιχνίδι και ήθελα να δημιουργήσω κάποιον είδος χάος και το όνομά μου να συνεχίσει να λέγεται για τις επόμενες εβδομάδες, αυτό θα έκανα. Ναι. Δεν το ήθελα. Νομίζω ότι οριακά παρακάλαγα να φύγω γιατί δεν το άντεχα αυτό που ζούσα. Από το σενάριο με την Νίκη να μην βάζει διαγράμματα, με το σενάριο είτε η Ανδριάννα είτε η Σωτηρία ή κάποιο άλλο κορίτσι να παίρνει τα γράμματα. Στο δικό μου μυαλό, νικά το σενάριο με την Νίκη. Οκ. Okay. Η ίδια όμως λέει ότι δεν το έχει κάνει αυτή και απαιτεί μια συγγνώμη από εσένα. Ναι, και εγώ λέω πως είμαι ένας Βραζιλιάνος εραστής. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτά που λέει η Νίκη, δεν με πείθουν.
Τη το δίνω. Τη το δίνω πως έχει χάρισμα. Έχει χάρισμα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Εγώ νομίζω ότι καθρεφτίζονται κάποια ίσως κακά χαρακτηριστικά σου που βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο τώρα αυτό που κάνεις καθόλου. Εντάξει, να κρίνουμε έναν άνθρωπο για κάποια λάθη που έχει κάνει, αλλά όχι να τον κρίνουμε και για αυτά που δεν έχει κάνει. Ειδικά όταν μιλάει ένας άνθρωπος που και του έχουμε δώσει πολύ χώρο και πολύ άσχημες απόψεις έχει για διάφορα θέματα και όμως βρίσκεται στον τελικό. Δηλαδή, και δεν καταλαβαίνω αυτό το μπιφ που έχεις με τη Νίκη. Ίσα-ίσα η Νίκη κάθε φορά σου μιλάει, εσύ ό,τι και να κάνει η Νίκη είσαι ενάντια της. Δηλαδή, όλο αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσο μένος. Μήπως σε ενοχλεί κάτι, μήπως... Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο βέβαια. Κατερίνα μου, εντελώς τυχαία έπαθα ακριβώς αυτό που έπαθα και στις αρχές. Το μυαλό μου δεν μπορούσε να ακολουθήσει η Σοφία μου. Μιλούσε επί... Εγώ νομίζω ότι έχεις πάλι επιλεκτική ακοή. Όχι, θα σου το κάνω δύσκολα. Όχι, το έπαθα. Δύο φορές και δύο φορές αυτό το πάθαμε η Σοφία. Που μιλούσε για κάτι συγκεκριμένο, που ήθελε να καλύψει μια φίλη της. Αυτό γίνεται πάλι. Εγώ μιλάω με βάση τα γεγονότα. Εσύ μιλάς με υποθέσεις. Όχι, εσύ βάση... Εσύ για υποθέσεις μιλάς. Δεν σου μιλάω για υποθέσεις. Δεν ξέρουμε την αλήθεια. Κανείς δεν ξέρει. Σου μιλάω με βάση τη λογική. Άμα βάλεις τη λογική κάτω και τα σκεφτείς, έτσι βγαίνει. Εσύ έχεις ένα μπιφ με τη Νίκη, μάλλον επειδή στην αρχή σου πήγαινε κόντρα για τις απόψεις του ένα τ' άλλο, επειδή ήταν η μόνη που δεν δέχτηκε ποτέ αυτά που λες και σου έχει κάτι τόσο άσχημα. Επειδή έχει πει εσύ που είσαι τόσο πάνω από όλα και είσαι τόσο υποστηρικτικός με τις δικές σου απόψεις, γιατί πειράζεσαι τόσο πολύ. Αντιθέτως, και να θέλω, δεν θα μπορούσα να έχω μπιφ με τη Νίκη για τον... Μα για έχεις για τον λόγο που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως. Α, τώρα είσαι και ανώτερος. Τώρα, ναι, δηλαδή έχεις την τάση αντί να λύσεις αυτό που σου, ή να απαντήσεις αυτό που σου λένε, λες, α, είμαι ανώτερος, οπότε δεν χρειάζεται να απαντήσω. Είναι πολύ εύκολο να την κάνεις έτσι. Πραγματικά. Δεν... Με να είμαι ανώτερος, την κάνω και είμαι okay. Πάλι δεν ακούεις τον χρόνο για να απαντήσεις. Ναι. Αλλά... Ναι, αλλά δεν είναι απαντάει. Μέχρι να σκεφτεί, γιατί όμως δεν προσπαθείς να ακούσεις αυτό που σου λέει. Προσπαθώ, πραγματικά, με κάθε κοιτάνο του εαυτού μου να την ακούσω, μάλλον αλλά... θέλει πολύ προσπάθεια. Απλά ο Νίκος είναι τέτοιος άνθρωπος. Αυτό δεν ζητάει εύκολα συγγνώμη. Όχι, μακάρι να μου λάθος, θα σου ζητούσα συγγνώμη τώρα. Αλλά... Εμένα, δεύτερη όχι. Κατηγορία γυναίκας μου είπε και ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη, ας πούμε, και ούτε καν. Προσπέρνα το. Μην κολλάσεις αυτό. Και πάμε παρακάτω. Πιστεύω σε λίγους μήνες. Να ζητάς συγγνώμη και να καταλαβαίνεις τα λάθη σου πάντως είναι δείγμα ανωτερότητας. Γιατί έκανε κάποιο λάθος. Πιστεύω σε λίγους μήνες, Νίκη μου. Είπε απλά τη γνώμη του, αυτό σου λέω. Απλά λέει τη γνώμη αυτό, του, λέει τη θεωρία για τη γνώμη, του. Γιατί είναι συνδετή να απαιτείς μία συγγνώμη. Από οποιονδήποτε δεν χρειάζεται να απαιτήσεις. Πρέπει να υπάρχουν και όρια, παιδιά. Εντάξει, έκανε μία υπόθεση στο κεφάλι. Δεν ήταν υπόθεση, δεν είπε όπως είπα εγώ για την Ανδριάνα, είναι απλά μία εικασία. Και δεν θέλω να την πω, το είπε και είπε. Η Νίκη μίλησε δύο φορές και δύο φορές είπε ψέματα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι, λέω τη γνώμη μου. Λίγο τα έχουμε κάνει εδώ μέσα δύο μήνες, έτσι. Αυτό δεν είναι. Λέει αυτό που πιστεύει. Πάλι δεν γίνεται να δικαιολογούμε συνέχεια τον Νίκο. Αν είναι να τα δικαιολογούμε σε έναν, να τα δικαιολογούμε σε όλους. Μα λέει αυτό που πιστεύει και είπε. Πιστεύω αυτό. Το πιστεύω. Αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που για τα πιστεύω τους τους δικάζουμε και άλλοι άνθρωποι που για τα πιστεύω τους βγάζουμε το καπέλο γιατί τα πιστεύουν. Okay. Εγώ ρε φίλε μπορώ να πω ότι έβαλε σωτηρία να το κάνει για να κάνεις αυτό το show σήμερα. Δηλαδή έχει κάνει μια υπόθεση. Ορίστε, θα μπορούσε να το κάνει. Υποθέσεις τέτοιες πολλές. Δεν θα κάνουμε υποθέσεις τώρα. Εδώ τρελό πιστεύω. Όλοι έχουμε τις δικές μας αλήθειες όπως λέει και ο πρόεδρος. Τώρα την πραγματική αλήθεια γιατί εμείς δεν μπορούμε να τη μάθουμε. Για αν την ξέραμε, θα ζητούσα ευχαρίστω συγγνώμη από την Μαρκέλα μου, να μην το λέει okay. Μαρκέλα, εσύ τι είπες, για ποιο πράγμα ήθελες συγγνώμη. Α, λέω ότι ας πούμε κάποτε που έχει γίνει μία λογομαχία που είπε η Μαρκέλα, ας πούμε, δεύτερης κατηγορίας γυναίκα, κάτι τέτοιο, που εγώ προσπέρασα, που ήταν με τον Δήμο, παλιά, από πρώτα τέτοια επεισόδια. Ας πούμε αυτός ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη, εγώ όμως δεν το πήρα πολύ σοβαρά. Το προσπεράσαμε γιατί αυτός γιατί? Αυτά που λέει, τα λέει αυτό που νομίζει και πώς μπορείς να απαιτήσεις μια συγγνώμη από τη γνώμη που πετάει αυτός. Δεν ξέρω, δεν. Πώς μπορούμε να κρίνουμε όμως τόσο αυστηρά τη Νίκη, αλλά να δικαιολογούμε και να τα βάζουμε πολλά πράγμα, απόψη. Για ποιο πράγμα, συγκρίνεις. Για αυτό το φακελάκι. Για το φακελάκι.
Όχι, δεν είναι όλα πλάκες, γιατί στις πλάκες κρύβονται μεγαλύτερες αλήθειες. Όχι, για φακελάκι λέω αυτό, για φακελάκι. Ναι, Μαρκέλα, ναι, ακόμα και γι' αυτό. Γιατί κάτι τόσο όμορφο που έκανα πραγματικά με πολύ αγάπη, θεωρώ ότι πρέπει εδώ ειδικά ο Νίκος να μετρήσει τα λόγια του και ακόμα και αν θεωρήσει το κεφάλι του ότι φταίω εγώ, να μην το πει, να το κρατήσει για τον εαυτό του, γιατί είναι τόσο τραβηγμένο. Νομίζω ότι το ρωτήσανε. Και πρέπει γενικά να βάζουμε και ένα όριο στο τι λέμε. Σε ρωτήσανε τη γνώμη, όχι. Ναι, ναι, για το είπα επανειλημμένα. Όχι, σήκωσε χέρι και την είπε. Σήκωσε χέρι. Α, τώρα ναι, ναι, ήθελα να το πω. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Και τι έγινε. Το γνωστό βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του εδώ. Σωτηρία, όμως θέλω την άποψή σου οπωσδήποτε πάνω σε αυτό. Τι να πω. Το ότι ο Νίκος πιστεύει κάτι και το εξέφρασε και η Νίκη απαιτεί μία συγγνώμη. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από κάποιον να σου πει συγγνώμη. Δεν θέλω να σου πει συγγνώμη. Λέω το πιστεύω μου. Να τον κατακρίνουμε επειδή το πιστεύει αυτό το πράγμα, εντάξει, και το πιστεύει. Εντάξει, άμα όμως μια άποψη είναι συκοφαντική, εκεί μπορεί κάποιος να θελήσει μια συγγνώμη. Ένιωσε και το είπε. Το να λες απαιτώ, όχι απαιτώ να μου ζητήσει συγγνώμη. Και επίσης ζητάς συγγνώμη όχι. Όταν θέλεις να φτιάξεις τη σχέση με κάποιον. Αυτός, ας πούμε, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Νίκη, π.χ. Mm. Οπότε για αυτό είναι το λόγο δεν. Κάποια πράγματα να ακούγονται για μερικούς ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να είναι πρέπει άσχημο. Να υπάρχουν όρια. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Okay. Όχι, σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Οκ. Okay. Αλλά έτσι είναι ο Νίκος. Για εγώ τον μου. Δέχομαι όπως είναι, ας πούμε. Εντάξει. Για πες μου, Σωτηρία μου, τελικά που καταλήγεις. Από την αρχή του. Τέλικου το είπα, περασμένα, ξεχασμένα. Προκύπτουν βέβαια κάποια ζητήματα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναπιάσει το ζήτημα ποτέ. Είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εδώ πέρα. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εσύ θα ζητούσες, αν έβλεπες έτσι τη Νίκη. Ναι. Και σου έλεγε με αυτόν τον τρόπο που συνομίλησε με τον Νίκο, με αυτόν τον τρόπο. Α. Θα ζητούσες συγγνώμη. Όχι, άμα μου έλεγε απαιτώ τη συγγνώμη σου, από εγωισμό και μόνο δεν θα το ζητούσα. Νίκο, εσύ αυτό που λες, ας πούμε, νομίζω ότι την ενοχλεί το κατώτερη και τα λοιπά. Βλέποντας μία κυρία να την ενοχλεί ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, θα τον έπαιρνες πίσω? Όχι. Θες να μου εξηγήσεις το σκεπτικό σου? Όχι. κλασικά όταν δεν έχει κάτι να πει ο Νίκος. Έχω πάρα πίστεψε εγώ να πω για τα πάντα. Γιατί δεν τα λες? Θα γίνει κάτι. Γιατί όμως δεν μου λες? Γιατί δεν τα λες, Νίκο? Φοβάσαι. Τι είπες, πες το. Λέω, άμα το πει θα γίνει cancel. Προφανώς και θα γίνει cancel. Για να δούμε. Για πες ρε Νίκο, τι έχεις να πεις. Τόσο πολύ πια. Μην. Πες μου Νίκο, θα ήθελα να ακούσω. Γενικά θεωρώ ανθρώπους που είναι κακοπροαίρετοι, πως δεν βρίσκονται στην ίδια ανθρώπινη κλίμακα μαζί μου. Δεν μου αρέσει όταν ο άλλος βγάζει κάποια κακία, κάποιον είδος αρνητικής ενέργειας. Γιατί εσύ είσαι φουλ θετική ενέργεια. Φουλ θετική, εγώ πέρασα στα ουράνια δόξα πάντως. Ναι ρε, όλη μέρα τώρα στα δόξα. Βγάζει κακή πρωί η ενέργεια σοφία. Τώρα βγάζει, ναι. Γιατί δεν είπες, δεν ξέρω γιατί δεν είπες εσύ. Τι? Γιατί κάτι εσύ είπες κάτι επίθετο, τώρα δεν θυμάμαι. Τι υπόθηκε. Αλλά γι' αυτό βγάζει κακή ενέργεια, λογικό. Για μένα, άμα έλεγες χαζό, δεν βρίζει. Όπως και εσένα, εγώ που χαζό, δεν βγάζει. Έτσι πάει. Ναι, μπορείτε λίγο πιο δυνατά για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε. Μου λέει ο Γιώργος πως ο λόγος που βγάζει αρνητική ενέργεια η Σοφία είναι επειδή την αποκάλεσα κάποιον επίθετο. Κατώτερο. Πάντως οι άνθρωποι που γενικά είναι ανώτεροι και οι άνθρωποι που. Εγώ βασικά δεν πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος είναι ανώτερος κάποιου άλλου. Όλοι είμαστε ίσοι. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά. Δεν θεωρώ κανέναν άνθρωπο εγώ προσωπικά ανώτερο ή κατώτερό μου, αλλά ίσο. Και όποιος άνθρωπος λέει αυτά τα πράγματα, «Α, είμαι ανώτερος» και αυτά, ποτέ δεν είναι ανώτερος. Σε όποιο βιβλίο και αν το διαβάσεις, που διαβάζεις και πολύ. Μα τώρα, από εκεί και πέρα, ό,τι έχεις να πεις δεν το λες, δεν ξέρω γιατί. Κάτσελ. Οι πράξεις σας κάνουν κατώτερες και μπορείτε στο και μέλλον... Και ποιος εσύ να το κρίνεις, ποια πράξη είναι κατώτερη και ανώτερη. Ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι. Για πες, Νίκο. Με ρωτάς και σου απαντώ. Εγώ λέω πάντα. Θέλω να με κρίνετε για να σας κρίνω. Το είπα επανειλημμένα. Μα δεν ζήτησε κανένας την κριτική σου. Ούτε εσείς την δική σας από τη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι, αλλά την καλωσορίζω και τη δέχομαι και μου αρέσει. Ναι, μέσα από την κριτική μπορεί να εξελιχθείς. Σοφία. Ναι. Πού κολλάει τώρα αυτό ότι λες στους ανθρώπους κατώτερους? Όχι όλους.
Όχι όλους. Ναι, αλλά και ποιος εσύ που είσαι τόσο ανώτερος. Είναι λίγο υπερόπτυσρα, δεν είναι. Λίγο. Όχι, δεν θα τους πάω όλους. Σου πατάει ο ελέφαντας. Μια γάτα μου, ρε. Εσύ θα γίνει νίκη, είπα. Πέντε μέρες να κάτσουμε εδώ, δεν πρόκειται να βγάλουμε.